Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου Κώστα Σίβς να κάνουμε παρέα το αγαπημένο μας ξύρισμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε. Σήμερα θα δείξω μια μηχανή από την Κίνα, την οποία τη γνωρίζετε αρκετοί από εσάς. Είναι η Γιντάλ, η ρυθμιζόμενη. Είναι αυτή εδώ η μηχανή, η οποία είναι στα χέρια μου από τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο και τον ευχαριστώ πολύ. Μου δίνεται η δυνατότητα να την δοκιμάσω. Σε γένεια 2,5 ημερών περίπου. Μια μηχανή αρκετά βαριά, 110 γραμμάρια. Η λαβίτση είναι γύρω στα 10 και κάτι εκατοστά. Με κάποιες ιδιαιτερότητες, να το πω έτσι. Υπάρχουν οι ρυθμίσεις, αν φαίνονται πολύ, το βελάκι τουλάχιστον φαίνεται. Αριθμός και κλικ δεν υπάρχει, γυρίζει ο ρυθμιστής εδώ, χωρίς να σταματάει κάπου, εκτός από το Max. Το Max είναι εδώ. Η ιδιαιτερότητα αυτής της μηχανής είναι ότι για να μπει εύκολα η λεπίδα, πρέπει ο ρυθμιστής να πάει στο Max για να ανοίξουν τα πορτάκια ίσια. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι στο 1, τα πορτάκια θα ανοίξουν εδώ. Οπότε η λεπίδα θα μπει σίγουρα με δυσκολία. Ενδιαφέρον έχει το κάτω κομμάτι base plate. Όμορφη μηχανή. Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται ψεύτικη, όμως δεν είναι. Όταν τη πιάνεις στα χέρια σου, καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Βλέπουμε και το πώς αυξομειώνει το διάγγενο. Για αρχή, επειδή θέλω να φτιάξω και τις φαβορίτες, θα το ξεκινήσω από το Max και θα το δω στην πορεία. Ξεκινάω από το Max για να δω και τι δυνατότητες έχει η μηχανή. Τα επόμενα προϊόντα μας, Gillette Platinum στη Γιντάλ. Για σαπούνι θα έχω το stick της Lea. Ένα σαπούνι σε stick το οποίο έχει μία μυρωδιά έτσι καθαριότητας, να το πω, δεν έχει κάποια χαρακτηριστική μυρωδιά, πάρα πολύ καλή απόδοση και πάρα πολύ φθηνό. 1,70 αν δεν κάνω λάθος. Έχει λανολίνη το σαπουνάκι αυτό και μπορώ να πω ότι μου θυμίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το Mitchell's. Το πινέλο μου θα είναι το Orange Handle, το 24 της Yaki, συνθετικό. Και στο τέλος δεν θα βάλω aftershave. Με είχε ρωτήσει και ένας φίλος στο κανάλι, βλέπω ότι δεν χρησιμοποιείς balm, και όντως δεν χρησιμοποιώ balm, γιατί τα περισσότερα μου κάνουν πολύ λιπαρή την επιδερμίδα και δεν μ' αρέσει. Αυτά που χρησιμοποιώ μόνο σαν κάποιο είδους balm είναι πάλι της Lea, αυτό που είναι 3-1 εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καθαρό balm, το οποίο απορροφάται αμέσως και δεν μένει καμία λιπαρότητα. Και ένα ακόμα προϊόν που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και κατά τη διάρκεια της ημέρας και λόγω της εργασίας μου που είμαι εκτεθειμένος σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, αλλά το χρησιμοποιώ και μετά το ξύρισμα πάρα πολλές φορές, είναι αυτή εδώ η κρέμα, η Nova Aquazol, η οποία σου αφήνει ένα πρόσωπο matte, καθόλου μα καθόλου λιπαρότητα, με βιταμίνη α. Ειλικρινά μια τροφή για το δέρμα, τη χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Στο φαρμακείο εννοείται, είναι επιθυλιοπλαστική, αντικνισμόδης και επουλωτική. Με εξυπηρετεί πολύ μετά το ξύρισμα. Pre-save δεν θα κάνω, γιατί ένα είδος pre-save θα είναι το στικάκι μου το οποίο θα το τρίψω στο πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν βρέχω απλά το πρόσωπό μου και θα εφαρμόσω κατευθείαν το stick.
το οποίο το βγάζω ολόκληρο, δεν θα το δουλέψω έτσι, το βρέχω και αυτό πολύ λίγο. Και απλώνω κατά αυτόν τον τρόπο. Θα δείτε τι ωραίο σαφρός θα παραχθεί. Και με πινέλο συνθετικό. Το συγκεκριμένο βολεύει πολύ και για ταξίδια. Επειδή είναι σε αυτή τη μορφή του stick με την πολύ ωραία έτσι, πλαστική θήκη του, έχουν προνοήσει να βάλουν και τρυπούλες σε περίπτωση που το στερνώνεις. Και γενικά πολλές φορές βλέπουμε κάποια φθηνά προϊόντα και ίσως δεν τα δίνουμε βάση λόγω τιμής. Είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος στην ασχολία μας αυτή. Γιατί σε πολύ φθηνά προϊόντα κρύβονται μεγάλοι θησαυροί. Το πινέλο μου είναι εντελώς στεγνό. Το βουτάω απλά, το τεινάζω καλά. Και αναλόγως προσθέτω νεράκι. Είναι ωραία διαδικασία και αυτή με το stick. Πλάκα της. Δεν είναι δύσκολο να ρυθμίσεις νερό και σαπούνι. Λίγο βουτάς τις άκρες στο νεράκι και κατευθείαν στο πρόσωπο. Πολύ ωραία έστρωση στο πρόσωπο. Λοιπόν, ας βάλουμε και την λεπίδα παρέα. Σε πρώτη χρήση έχω πει ξανά, εγώ λεπίδες πάνω από δύο φορές δεν χρησιμοποιώ. Δεν... Και καλό ξύρισμα τρίτο να δώσουν, μου φτάνει το καλό το δεύτερο. Λοιπόν, τη μηχανή είπαμε την... Πηγαίνω στο max, δεν φαίνονται καλά οι ρυθμίσεις. Ανοίγω, τοποθετώ. Η ευθυγράμμιση πάρα πολύ καλή. Δείτε το και με τη λεπίδα πάνω πως αυξομειώνει το κενό. Και είμαστε στο max. Ξεκινάμε. Ωραία μηχανή. Δεν είναι απαγορευτικό το 9, ειδικά τώρα για τα μάγουλα που μένουν αρκετά σκληρά. Έχεις την αίσθηση της λεπίδας. Αλλά η συγκεκριμένη είναι όπως μου αρέσει.
Το βάρος δεν το νιώθω κάπου. Περισσότερο. Είναι μοιρασμένο αρκετά. Πάντως πιάνοντάς την, καταλαβαίνεις ότι κρατάς ένα καλό μηχάνημα. Οι Κινέζοι έχουν πάει πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Για τη συγκεκριμένη θυμάμαι όταν είχε βγει, είχε γύρω στα 20 ευρώ. Μετά ένα διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει στα 40. Και τώρα ο φίλος ο Γιώργος μου είπε ότι με μία έκπτωση του βγήκε γύρω στα 23 με τα μεταφορικά. Καλή τιμή. Το στικάκι είναι εξαιρετικό. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να το έχω στο max, οπότε θα το πάμε στο 5. Το 5 είναι 6, 5 είναι εδώ, τώρα είναι, ενώ στο μόνι εδώ η μηχανή, παρόλα αυτά ξυρίζει. Δεν έχει καλή διαφυγή του αφρού από κάτω, λόγω της κάτω πλάκας. Παρ' όλα αυτά όμως, ξαναλέω, ξυρίζει, δεν μπούκωσε. Δεν μπούκωσε το πρόσωπό μου. Ωραία μηχανή, ωραία. Το βάρος της μ' αρέσουν οι βαριές. Και λόγω βάρους πιστεύω και το μήκος είναι σωστό. Για να μπορείς να την κρατάς πιο άνετα. Βέβαια, αν έχεις μικρά χέρια και σε κουράζουν οι βαριές, δεν ενδείκνυται. Σαν απόδοση όμως, πάρα πολύ καλή. Το σαπούνι απ' την άλλη έχει πολύ καλή οριστηρότητα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Απλώνω και το Λέα. Μ' άρεσε πολύ. Το είχα πολύ καιρό το stick, δεν το χρησιμοποιούσα. Και είναι εξαιρετικό. Κοιτάξτε το ωραίο αφρό που έχει κάνει. Και όπως είπα πριν, για ταξίδι είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, ξεπλένω και πάμε για το μπάλμ της Λέα, αυτό το 3-1. Για να κλείσουμε. Aftershave Λέα μπάλσαμο 3-1. Πολύ καλό προϊόν και αυτό. Ξύρισμα πέτυχε. Ωραία γιντάλ. Σαν αρνητικό ίσως το βάρος για όσους δεν θέλουν βαριές. Και για μένα το ότι μπουκώνει εδώ πάνω, γιατί δεν έχει τρεις τρύπες από κάτω, βέβαια χωρίς να σταματάει να ξυρίζει. Καλή επιλογή. Θα δούμε και κάποια άλλη κινέζικη ρυθμιζόμενη πάλι. Σε κάποιο άλλο βίντεο.
Το επόμενο θα είναι σίγουρα με κάποια αγαπημένη vintage. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο μας, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Γεια χαρά.